Σε αυτήν τη δραστηριότητα χρησιμοποιήσαμε μία μπουκαλάνων 500 ml, ένα φλιτζάνι ξύδι και δύο κουταγιές της σούπας μαγειρική σόδα. Τοποθετήσαμε αυτά τα δύο συστατικά μέσα στην μπουκάλα και κλείσαμε την μπουκάλα μαζί με έναν πλαστικό μπόμα. Τα προϊόντα της αντίδρασης ήταν διοξείδιο του άνθρακα νερό και νητρικών άλας. Το ότι η μπουκάλα ήταν σφραγιστή, το διοξείδιο του άνθρακα και των νερών έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα προς τα πίσω, σπρώχνοντας το πόμα προς τα κάτω, και έτσι η μπουκάλα κινήθηκε προς τα πάνω. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας του πυράβλου.